μιας και είναι και ο υφυπουργός εδώ. Ναι, έχουμε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Φοβερή πρωτοβουλία αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στις Αζόρες πάνε αυτοί. Με ένα φουσκωτό. Και όπου θα περνάνε, Γιώργο Γρηγοριάδη, θα λένε Ελλάδα. Καλώς στο Γιώργο. Με τι μήνυμα κιόλας θα ταξιδεύουνε. 3.500 ναυτικά μίλια θα διανύσουν. Απίστευτη για να απόσταση. Φτάσουνε Αζόρες με το μήνυμα «Η Μεσόγειος μας ενώνει». Καλά, λέω. Λοιπόν, ναι. Έχω δίπλα μου τους τρεις από τους τέσσερις τους καπετάνιους να λέμε. Εμείς καπετάνιους τους ξέρουμε. Για να τους καλημερίσουμε. Οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε περίπου μία ώρα εδώ από τη Θεσσαλονίκη και μετά από πόσες μέρες θα ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, με το Θωμά. Είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι ο κύριος Γωνιωτάκης. Να τους καλημερίσουμε. Ο κύριος Γωνιωτάκης, ο Σπύρος και ο κύριος Βέης. Ο κύριος Αλέξανδρος Βέης. Και ο κύριος Βέης. Λοιπόν, τώρα, ξεκινάμε λοιπόν σε λίγο από Θεσσαλονίκη. Σε πόσες μέρες καταρχάς θα φτάσουμε στο τελικό μας στόχο που είναι η Αζόρες. Να πάει λίγο στο φύλλο. Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, 11 Αυγούστου υπολογίζουμε. Αλλά βέβαια αν το επιτρέψει ο καιρός, έτσι. Τώρα, αυτό είναι ένα στοίχημα για σας, είναι ένας σκοπός. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα. Γιώργο, βλέπουμε και το φουσκωτό εμείς τώρα στα πλάνα. Είναι το φουσκωτό. Βλέπουμε το φουσκωτό που έχει την ελληνική σημαία πάνω για το και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν. Να δώσουμε λίγα χαρακτηριστικά για το φουσκωτό ή να ξεκινήσουμε έτσι με τον στόχο αυτού του εγχειρήματος. Να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος. Ωραία. Γιώργο. Ωραία. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε πώς, στις Αζόρες και από πού περνάμε. Πώς πηγαίνουμε. Ναι. Περνάμε από όλα τα μεσογειακά κράτη, τα οποία μας υποστηρίζουν, γιατί κυρίαρχο μήνυμά μας είναι η Μεσόγειος μας ενώνει. Ένα μήνυμα το οποίο έχουν στερνιστεί η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και μας υποστηρίζουν σε κάθε πόλη, θα έχουμε μεγάλες υποδοχές. Και πριν τον Ατλαντικό έχουμε μία υποδοχή στη Λισαβόνα και από εκεί αρχίζει η μεγάλη πρόκληση του όλου εγχειρήματος που είναι τα 800 μίλια ανοιχτού ωκεανού μέχρι τις Αζόρες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται οι Αζόρες, να πούμε ότι είναι στη μέση ουσιαστικά του Ατλαντικού ωκεανού, δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά. Είναι στη μέση του Ατλαντικού. Ακριβώς. Ναι, και είναι ένα σύμπλεγμα, έτσι. Ναι, είναι πολλά νησάκια. Είναι γύρω στα 9 νησάκια, ναι. Και περνάτε από Νάπολη, Μασσαλία, Βαρκελόνη, Λισαβόνα. Τα λέμε καλά. Ακριβώς. Δεν σας φοβίζει κάτι στο ταξίδι αυτό? Ο καιρός το βασικότερο, έτσι. Αλίμονο δεν μας φοβίζει η θάλασσα. Όποιος λέει ότι δεν το φοβίζει η θάλασσα, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Τώρα τι παίρνετε μαζί σας, προμήθειες, αυτά? Να απαντήσει ο Αλέξανδρος. Να απαντήσει, όλους. Αλέξανδρε, τι παίρνετε μαζί σας, προμήθειες που θα έχετε μαζί? Καύσιμα παίρνουμε. Το βασικότερο. Ορισμένα περάσματα είναι πολύ μεγάλα. Φυσικά, όπως είπε ο Θωμάς, αυτό το Λισαβόνα Ζόρος είναι πολύ μεγάλο και θέλει ειδική προετοιμασία. Λοιπόν, το πρώτο μέλημά μας είναι καύσιμα, νερό και από εκεί και πέρα, εντάξει. Θα συνοδεύεστε και από κάποια πολεμικά πλοία, από κάποια άλλα πλοία συνοδευτικά για να έχετε μια ασφάλεια μεγαλύτερη? Εδώ θα βλέπουμε. Κοιτάξτε που βρίσκονται οι Αζόρες. Δεν άκουσα τι ακριβώς ρωτήσατε. Θα συνοδεύεστε από κάποια. Όχι. Εδώ είναι στη μέση του Ατλαντικού. Είμαστε μόνο για λόγους. Πορτογαλία, στο ποντίκι τώρα που κινείται. Ας κάνουμε κυκλική κίνηση στο ποντίκι. Να ακριβώς. Εκεί είναι το σύμπλεγμα των Αζόρων. Κάποιες διαδρομές θα μας συνεχίσουν στα Νέα Υόρκη. Σκάφη των χωρών των μεσογειακών ευρωπαϊκών. Τώρα, για να καταλάβουν. Ταξίδι αυτό είναι μόνοι μας, δεν έχουμε συνοδεία από σκάφους. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, εσείς στεριά θα πιάνετε καθόλου? Θα πιάνουμε στις κεντρικές πόλεις που έχουμε προγραμματίσει, όπως στην Νάπολη, στη Μασσαλία, στην Βαρκελόνη. Θα γίνεται και ανεφοδιασμός ενδεχομένως, δηλαδή είναι και αναγκαίες. Ανεφοδιασμός, κάποια σέρβις στους κινητήρες, η Ζουζού και Ευρώπη το υποστηρίζει αυτό. Και υποδοχές βέβαια από όλες τις χώρες τις μεσογειακές που υποστηρίζουν. Είδαμε και το φουσκωτό. Κύριε Εβέ, είδαμε και το φουσκωτό. Το φουσκωτό είδαμε ότι δεν έχει καμπίνα. Δηλαδή ουσιαστικά ό,τι συνθήκες επικρατήσουν στη θάλασσα. Θα τη ζήσετε. Δηλαδή δεν μπορείτε να αποφύγετε ούτε αν πέσετε σε μπόρα, αν πέσετε σε βροχή, αν πέσετε σε καταιγίδα, αν πέσετε σε κύμα. Διπλές μηχανές. Πάντα για τέτοια ταξίδια για να έχεις ασφάλεια. Έτσι. Πολύ μεγάλη ασφάλεια. Έτσι. Αλλά είναι ένα φουσκωτό λοιπόν, σημαντικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τον Σπύρο. Σπύρος τώρα. Για να μας πει ο Σπύρος. Ο Γωνιωτάκης. Ένα δεκάμετρο φουσκωτό ανοιχτό. Είναι όλες αυτές τις προκλήσεις του καιρού, πώς θα τις αντιμετωπίσετε? Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Αλλά έχουμε πάρει και σχετικές προβλέψεις, δηλαδή μπορεί όπως το βλέπετε το φουσκωτό να σε λίγα λεπτά να γίνει ένα
κλειστό και σχετικά ασφαλές, αλλά να αντιμετωπίσει καιρικά φαινόμενα σκάφος. Κατεβαίνουν τέντες δηλαδή, μου λέγατε νωρίτερα, και γίνεται ένα ασφαλές. Βλέπουμε ειδικά ψυγεία έχετε μέσα, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα πάντως. Δεν το έχετε αφήσει στην τύχη τίποτα. Αυτό δεν είναι το παρθενικό ταξίδι του σκάφους, αλλά είναι το πρώτο τόσο μεγάλο ταξίδι εκτός από εσάς και για το σκάφος, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είναι ελληνικής κατασκευής. Ναι, ναι, είναι του Πέτρου του Καπλερή, του ιδιοκτήτη της Top Line. Και είναι και από τα καλύτερα στον κόσμο. Τώρα, στους σταθμούς. Είναι αξιόπιστο. Τι γίνεται με τα. Έχει ραντάρ 3G πάνω. Ναι, είναι εξοπλισμένο. Ειδικά για το κομμάτι του περάσματος του Ατλαντικού, είναι εξοπλισμένο με ό,τι μπορεί να προσφέρει τεχνολογία για τέτοιου είδους ταξίδι, με ραντάρ, θερμικές κάμερες. Έχουμε δορυφορικό εξοπλισμό κατάλληλο να μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είμαστε επιθυμίες. Πάντως βλέπουμε τον προορισμό σας, πραγματικά αξίζει η προσπάθεια. Δηλαδή οι Αζόρες είναι από τους λίγους. Τώρα είναι η Μεσόγειος μας ενώνει, αυτό δεν είναι. Στους σταθμούς τώρα που πάτε, έχετε υποδοχή, έχετε κάποιους ανθρώπους εκεί, σας περιμένουν κάποιοι φίλοι κτλ. Ναι, ναι, στην κάθε χώρα η λιμάνι προορισμό μας περιμένουν άνθρωποι πρωτίστως στη Suzuki Europe, η οποία είναι και ο μέγας χορηγός. Να σας κάνουν σέρβις στους κινητήρες. Ναυτικοί όμιλοι, όμιλοι ιστιοπλοϊκοί, βοσκοτών. Από την ελληνική πολιτεία έχετε κάποια συμπαράσταση, έχετε κάποια βοήθεια? Το γνωρίζει καταρχάς την προσπάθεια αυτή που κάνετε? Γιατί έχουμε εδώ τον Υπουργό, τον κύριο Γεροντόπουλο, ο οποίος είναι εντυπωσιασμένος με αυτά που βλέπει. Δηλαδή, βοηθήστε την Ελλάδα να γίνει γνωστή και σε άλλες. Από την πολιτεία έχουμε κάποια στήριξη, κάποια βοήθεια? Από την πολιτεία δυστυχώς όχι. Ή θα θέλαμε τέλος πάντων. Όπως και σε όλα τα θέματα. Και ακόμα κάρβουνο. Κύριε Γεροντόπουλε, τώρα πρέπει να δώσετε μια απάντηση εδώ. Να βοηθήσουμε την επόμενη δηλαδή μπορούμε φορά. Μπορούμε μέσα σε μια εβδομάδα να κανονίσουμε, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ μπορεί να θέλει 2-3 χρόνια. Και να μην κάνεις και τίποτα. Πάντως διαψεύδεστε τον τίτλο σας. 2014 που είμαστε υπό την αιγίδα της. Δεν ξέρω αν ακούει ο συνάδελφος της Θεσσαλονίκη. Γιώργο, μιλάει ο κύριος Αθανασίου. Το υπουργός τώρα. Έχουν κάποια στιγμή ρωτήσει τις αρμόδιες αρχές και αν θα τους βοηθήσουν. Εάν υπήρξε κάποιο αίτημα συγκεκριμένο. Ο κύριος Γεροντόπουλος, ο υπουργός εξωτερικών, ρωτάει. Απευθυνθήκατε καθόλου? Δεν απευθυνθήκαμε καθόλου, γιατί φοβηθήκαμε. Έχουμε απευθυνθεί στο παρελθόν. Ξέραν το αποτέλεσμα. Φοβήθηκαν το αποτέλεσμα. Η κούραση και οι υποσχέσεις και τελικά τίποτα. Εγώ θα τους παρακαλούσα πολύ σε αυτές τις προσπάθειες. Ας κάνουν το αίτημά τους και κατόπιν να δουν και το αποτέλεσμα. Διότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα πάντα έτσι όπως τα νομίζουν. Πάντως το ταξίδι σας αποδεικνύει ότι η Μεσόγειος δεν μας ενώνει. Εσείς το ονομάζετε η Μεσόγειος μας ενώνει, αλλά αποδεικνύει ότι δεν μας ενώνει. Τι εννοείτε, κύριε Αθανασίου? Δεν πάτε Μαρόκο. Πάτε μόνο στη Βόρεια Όχθη. Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία. Δεν πάτε Μαρόκο. Δεν πάτε στην Τινησία που είναι σχετικά ήρεμα. Δεν πάτε Αλγερία. Μόνο στη Βόρεια Όχθη. Καλά, με ένα φουσκωτό τώρα, κύριε Αθανασίου. Μέχρι εκεί φτάνει. Εδώ πάνε στη μέση του Ατλαντικού. Δεν μπορούν να πάνε στην Μαρόκο. Από Μαρόκο, Τινησία κτλ. Είναι λιγάκι δύσκολο. Εδώ το κράτος θα μπορούσε. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Διαφωνώ. Πολύ μεγαλύτερο το ταξίδι αν πιάνατε όλη τη Μεσόγειο, έτσι δεν είναι? Κυρίως απευθυνόμαστε στις ευρωπαϊκές χώρες Μεσογείου. Άλλο είναι να πας στην Αφρική και να κάνεις αυτό. Άλλο λέμε ότι η Μεσόγειος μας ενώνει. Και άλλα μηνύματα. Η Μεσόγειος των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών της κρίσης, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι στις. Πάντως δώσατε αφορμή οι πολιτικοί να πάρουν θέση και σε αυτό το θέμα και μας αρέσει αυτό. Αυτά είναι τα μηνύματα και η αποδοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό ταξίδι. Θα έχουν έτσι μια φιέστα θα στηθεί εδώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε επαφή. Και κάποια φουσκωτά. Βέβαια. Πολύ ωραία. Μία για κάποιες ώρες. Εμείς καθείτε. Ευχόμαστε καλά να πάνε, καλά να γυρίσουν και να διασκεδάσουν. Και να διασκεδάσουν. Έτσι. Να διασκεδάσουν το ταξίδι τους και να περάσουν και, όπως είπε και ο υπουργός, απευθυνθείτε την επόμενη φορά. Κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι θα δώσει. Κάτι θα δώσει. Εγώ θα χαρώ όταν θα τελειώσουν το ταξίδι τους να έρθουν στο γραφείο και να τα συζητήσουμε. Και την επόμενη φορά να μπορούμε. Ανοιχτή πρόσκληση. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλει κάτι πολύ σύντομα να πει ο Σπύρος. Ορίστε, ναι. Ορίστε. Σπύρο, ναι. Ναι, αυτό που θέλω να πω ότι να είστε και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι τη σημαία μας θα τη δικώσουμε ψηλά. Την έχουμε πολύ ψηλά. Ωραία. Μάλιστα. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό πρωινό, καλό ταξίδι. Ποιες πρωτοβουλίες όμως. Πολύ ωραία.